Και τελειώνουμε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του κύριου Τζιτζικώστα. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε των Μελητηρίων, αξιότιμη κυρίες και κύριοι Σύνεδροι. Σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου στην Θεσσαλονίκη, την έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ τα 5 επιμελητήρια και όλους τους συντελεστές για τη διοργάνωση αυτού του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού. Ο τουρισμός, όπως όλοι ξέρουμε, θεωρείται σήμερα ο πιο δυναμικός και ανταγωνιστικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, η λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι, πολιτεία και επαγγελματίες του τουρισμού. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα στο στρατηγικό σχεδιασμό που κάνουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα μηνύματα για τη φετινή τουριστική σεζόν, που επαναλαμβάνω ότι στόχος μας είναι ο 12μηνος τουρισμός και όχι εποχιακός, είναι πολλά και ενθαρρυντικά. Για παράδειγμα, ο ΣΕΤ ανακοίνωσε ότι αναμένονται φέτος περίπου 25 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα, με τα συνολικά εκτιμόμενα έσοδα να ανέρχονται περίπου στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πολύ ενθαρρυντικές και φιόλων να επαληθευτούν. Άλλωστε, το ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτόρων και tour operators, όπως αυτό φάνηκε στις τελευταίες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, στις οποίες ήμασταν παρόντες, είναι έντονο. Συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία είναι η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας με έμφαση σε εφαρμογές τεχνολογίας, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις υποδομές του τουρισμού. Στην κατεύθυνση αυτή, σημαντική είναι η ανάπτυξη υγιούς τουριστικής συνείδησης και νοοτροπίας από τους επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι αποτελούν την εικόνα της χώρας μας προς τα έξω. Μέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, με τις κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές να σημαδεύουν την καθημερινότητα των πολιτών σε όλο τον κόσμο, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι τρεις βασικοί άξονες που κινούμαστε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι η επιμήκυνση τουριστικής περίοδου σε 12μηνο τουρισμό για όλες τις περιφερειακές μας ενότητες, η ανάδειξη πρόθεση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η ανάπτυξη συνεργειών στον τουρισμό με όμορες χώρες μέσω της δημιουργίας κοινών τουριστικών πακέτων και προορισμών. Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι πρέπει να κατανοήσουμε πρώτοι εμείς και στη συνέχεια να μεταφέρουμε πιστικό τρόπο τη βεβαιότητα αυτή ότι ο τόπος μας διαθέτει όλη τη δυναμική ώστε να καταστεί πόλος έλξης για τους επισκέπτες που θέλουν να βιώσουν την εμπειρία ενός εμβληματικού αλλά και τόσο διαφορετικού προορισμού. Πρώτοι εμείς πρέπει να αγαπήσουμε τον τόπο μας για να τον αγαπήσουν και οι άλλοι. Άλλωστε, οι καλύτεροι πρεσβευτές του τόπου μας είμαστε εμείς, οι άνθρωποι του. Κλείνοντας, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και σας καλωσορίζω για ακόμα μία φορά στην καρδιά της Μακεδονίας. Ας βάλουμε λοιπόν την Κεντρική Μακεδονία στην καρδιά όλων, ας βάλουμε την Ελλάδα στην καρδιά όλων. Σας ευχαριστώ πολύ.